Θα συζητήσουμε με αφορμή την α, διοργάνωση. Φαντάζομαι ότι θα αισθανόσασταν πολύ πιο οικία, αν υπήρχε και ένα πιάνο εδώ. <laughs> δεν μπορέσαμε όμως. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. <χι> ε, και βασικά νιώθω πάντα πολύ οικία στη Θεσσαλονίκη, διότι τη λατρεύω, διότι είναι η πόλη των ονείρων μου. Είναι η πόλη των ονείρων. <laughs> ναι, 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 ναι. Είναι, δεν ξέρω, η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι, η ζεστασιά. Ε, είναι... Παντού έκδηλοι και πραγματικά θα, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω προ τα δω. Είμαι πολύ περήφανη ναι, που το Ναι, νιώθω η πόλη. πολύ ωραία. Ποιο υποδέχεται έτσι, Επομένως μας έβγαλε ένα προπρόσωπο. Μα είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την Αθήνα. Υπάρχει μια ζεστασιά πολύ, πολύ έντονη. Είναι πιο διαχειριστική οι άνθρωποι, πιο, πιο ανθρώπινοι. Ναι, έτσι νιώθω. Λοιπόν, ε, και έτσι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ε, νιώθω μεγάλη χαρά, τιμή, να με καλεί το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, το οποίο ε, το τρέχει εδώ και δέκα χρόνια ο καταπληκτικός Μπάμπης Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι σπουδαίος πιανίστας, θα εμφανιστεί και είναι στο Σάββατο τη δεύτερη μέρα. Mm -hmm. ε, να πούμε ότι είναι ε, δύο βραδιές με όλα τα κονσέρτα Μπετόβεν, αύριο Παρασκευή ε, και μεθαύριο Σάββατο και οι δύο βραδιές 8.30 ώρα. Ε, μπορείτε να βγάλετε εισιτηριά σας από το ticket services για να μην περιμένετε και ουρά εκείνη την ώρα στα εισιτήρια γιατί θα είναι ε, πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε και τις ημέρες λειτουργικής μουσικής. Ε, αυτό δεν αφορά το, το Beethoven που έχουμε όχι, 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 απλά το μετά... λέω γιατί όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ξέρουν και αυτό. Mm -hmm. λοιπόν... Αλλά αύριο είναι τα κοντσέρτα Μπετόβεν, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, 8.30 ώρα, στην αίθουσα Τελετών mm -hmm. του, ε, του Απυθύτα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ε, είναι μια γιορτή για τον Μπετόβεν, είναι μια γιορτή του πιάνου, ε, Είναι έργα καταπληκτικά τα οποία έχουν γραφτεί 200 χρόνια πριν, αλλά παραμένουν σύγχρονα, και νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να βρει. Ε, σημεία μέσα στη μουσική του Μπετόβεν ε, με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί μπορεί να ονειρευτεί μπορεί να, νιώσει, να πάρει δύναμη και αξίζει πάρα πολύ να, να έρθουν οι αγαπημένοι φίλοι ε, να ακούσουν αυτές τις δύο βραδιές με τα κοντσέρτα του Μπετόβεν να αναφέρουμε τους αγαπημένους συναδέλφους που θα... Αυτό ήθελα, ε, 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 να είμαστε πέντε σολίστ όσο ε, είναι και τα κοντσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν mm -hmm. Ε, ο Στέφανος ο Νάσος, ο Τριαντάφυλλος ο Λιώτης, ο Μπάμπης ο Αγγελόπουλος που είναι και η ψυχή του φεστιβάλ και ο Βασίλης ο Βαρβαρέσος. Ε, είναι όλοι εξαιρετικοί πιανίστες, ε, σπουδαίοι καλλιτέχνες και νομίζω ότι θα, θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει αύριο και μεθαύριο στην αίθουσα τελετών 8.30 ώρα. Είναι μια γιορτή της μουσικής, μια γιορτή του Μπετόβεν και ένας τρόπος να συνδεθούμε με τη μουσική του ε, στο σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι οι διοργανώσεις που έχουν να κάνουν με πιάνο τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη σφίζουν. Δηλαδή δεν... Αυτό ε... είναι μια... Ε, μια μεγάλη επιτυχία, νομίζω, του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκη. Ναι, θυμάμαι και από προηγούμενε διοργανώσει δηλαδή, είναι ότι αλήθεια. δεν υπήρχε θέση, ότι η χωρητικότητα είχε εξαντληθεί από τις πρώτες μέρες. Είναι, είναι εξαιρετική διοργάνωση και γι' αυτό ο Μπάμπης Αγγελόπουλος ε, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, είναι και τα μουσικά πανεπιστήμια, είναι ό, ε, ό, όλοι είπαμε, ολοι ειπαμε ο σφιγμος της πόλης είναι πολύ ζωντανό. Και πολύ καλλιτεχνικό και πολύ νεανικό επίση. Ε, μα είχε μέχρι και. Θα μου πει γιατί, γιατί και, αλλά επειδή είναι πιο δύσκολο είδο μουσική. Μέχρι και η διοργάνωση με το Φεστιβάλ Μουσικής Μπαρόκ είχε εξαντληθεί σε εισιτήρια. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχει χρόνια τώρα, βέβαια πριν την πανδημία, που φαντάζομαι ότι αυτό θα επιστρέψει και μετά την πανδημία. Γιατί... Ακόμα δρυμύτερο πιστεύω. Ναι, γιατί ο, <laughs> ο κόσμο θέλει να δει όλα αυτά που στερήθηκε. Ακριβώς. Όλο αυτό ο κόσμο που δεν είναι. Έχουμε είχε στερηθεί πολύ αυτά τα δύο χρόνια τη ζωντανή μουσική και η εμπειρία τη ζωντανή μουσική είναι αναντικατάστατη. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να έρθει κάποιο να ακούσει μια ζωντανή ορχήστρα, να, ακούσει ζωντανά ένα κονσέρτο για πιάνο, είναι κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το YouTube ή από ένα CD. Υπάρχει άλλη ενέργεια εκείνη την ώρα στο, στο γίγνεσθε της μουσικής και η ενέργεια που παίρνει νομίζω τον ακολουθεί κάποιον για πολύ καιρό μετά. Εσείς επειδή το έχετε ζήσει επάνω στη σκηνή, όλοι οι σολίστ, μπορείτε να το μεταφέρετε και πολύ πιο εύγλωτα σαν εικόνα. Νομίζω ότι αρκεί και σαν ακροατήριο να έχεις υπάρξει σε μια συναυλία που σε άγγιξε. Ε, βέβαια. Και δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να μεταφέρουν επί της ουσίας την εμπειρία της ζωντανής συναυλίας. Είναι κάτι ε, μοναδικό που το ζει κανείς μόνο εκείνη την ώρα και τα λόγια σταματάνε. Πολύ ωραία. Ας ηχήσουν το πιάνο τότε. <laughs> ας, ας σταματήσουν ηχίσου. τα λόγια. Αύριο και μεθαύριο στις 8.30 είπαμε. Ασυχή η μουσική του Μπετόβεν, αύριο και μεθαύριο 8.30 ώρα στην αίθουσα τελετών του Απιφίτα. Σε ευχαριστώ πολύ Νεφέλη μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για την παρουσία εδώ και μετά από ταξίδι και 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 και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαρά λοιπόν. μου μεγάλη.